σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση. Αγαπημένοι μου, γεια σας, και σήμερα εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM 103.6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Για όλους εσάς μας ακούτε, τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας, όπου και αν βρίσκεστε. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης. Ο Βαλεντίνος, είσαι Βαλεντίνος? Μα, όχι, ναι. Okay. Στην παραγωγή της εκπομπής, λοιπόν. Γιατί είστε εσείς? Αν υπάρχει έστω και ένας, ας μου στείλει. 69-07-483-484 η επικοινωνία μας μέσω Viber. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, μεσοβδόμαδα. Ναι, όσον αφορά τα του καιρού, συννεφιασμένη η Θεσσαλονίκη, έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, όλα καλά. Μας ακολουθείτε στα social media, στη σελίδα μας, στο Twitter, στο Instagram, στο Facebook. Έχουμε την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας, στο www.focusfm.gr, όλες οι ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Έχουμε και τα κανάλια μας στο YouTube, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εκπομπές, τις συνεντεύξεις και το Mixcloud και η εφαρμογή, μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Τα χαιρετίσματά μας στον Γιώργο, να σε καλά, στην Άννα μας, τη Γλυκιά, στον Dragon εδώ, γεια σου Dragon, την αγάπη μας, στον Γιάννη, που είσαι Γιάννη μας, τελειώσαμε το Αμπέλι, ξανά στα Ροδάκινα, άλλα 450 τέλος για φέτος, α, μάλιστα, άντε με το καλό, εύχομαι να μείνει χρόνος να ξεκουραστείτε, χρόνια πολλά και στους ερωτευμένους, μας γράφει, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσοι νιώθετε ερωτευμένοι. Και εύχομαι να γιορτάζετε κάθε μέρα, να αισθάνεστε έτσι όμορφα, όχι μόνο σήμερα. Ξεκίνησε ήδη στην Βουλή αυτό το νομοσχέδιο που μας έχει κάνει άνω κάτω για τον γάμο των ομοφιλόφιλων ζευγαριών, για την τεκνοθεσία. Θα ακουστούν πολλά στην Βουλή, θα έχουμε και τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, η ψηφοφορία αύριο την Πέμπτη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εάν θέλετε από τώρα να παρακολουθήσετε την συζήτηση live μέσω της ιστοσελίδας μας και στην σελίδα στο Facebook. Είναι εύκολο, Focus FM, οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε, όπως το ίδιο κάνατε χθες και με την εξεταστική και την κατάθεση
του Κώστα Καραμανλή. Ο οποίος πολλοί τον χαρακτήρισαν προκλητικό, αμετανόητο για όλα όσα είπε χθες. Και φυσικά είχαμε μεγάλη ένταση με τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην εξεταστική. Υπήρχε ένταση από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι γεγονός. Και όλα τελειωμένα και όλα καλά καμωμένα να ήταν, σου λέει, υπάρχει το ανθρώπινο λάθος πάντα. Εκεί, στο ίδιο αφήγημα, στο ίδιο μήκος κύματος, ο κύριος Καραμανλής. Αναβρασμός όσον αφορά τον αγροτικό κόσμο, γιατί οι αγρότες, ναι μεν, πήγαν στο Μαξίμου, ακούσαν με σεβασμό τον πρωθυπουργό, αλλά σου λέει δεν πήραμε τίποτα, συνεχίζουμε τον αγώνα, διεκδικούμε τα αιτήματα μέχρι τέλους. Τώρα αν κάποιοι, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα πάντα, πάντα, ενώ ξεκινάμε ενωμένοι, βλέπουμε ότι οι επιτίδιοι βρίσκουν τρόπο να σε βγάλουν από τον χορό. Ναι. Βλέπουμε ότι γίνονται ήδη κινήσεις, προσεγγίσεις, ορισμένοι αντιδρούν, όχι είναι καλά, όχι είναι ψίχουλα, δεν ανακοινώθηκε τίποτα διαφορετικό, λένε οι άλλοι που επιμένουν ότι και στο κλείσιμο των δρόμων θα προχωρήσουμε και με τα τρακτέρ στην Αθήνα θα εμφανιστούμε. Ήταν, λέει, επικοινωνιακό όλο αυτό που έγινε με το Μαξίμου. Πρόβατα δεν είμαστε για να καταβάσουμε αμάσιτα ό,τι μας λένε. Δεν το δεχόμαστε, δεν θα φύγουμε από εδώ. Αυτό διαμηνύει το σύνολο των αγροτών, του αγροτικού κόσμου. Εγώ ένα έχω να πω, ότι τώρα είναι η ώρα των αγροτών. Αύριο ενδεχομένως να είναι αργά. Και στο κάτω-κάτω εσείς διαμηνύατε ότι περιθώρια να βγούμε χαμένοι από όλη αυτή την κινητοποίηση δεν υπάρχουν, ότι δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε πίσω, και αν αναλογιστούμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, Okay, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες έτσι ανακοινώσεις, εξαγγελίες. Θα μας τα πει και ο κύριος Βάγκος όσον αφορά τα 2-8 χρόνια, τι ακριβώς σημαίνει για το ρεύμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ουσιαστικά δεν ακούστηκε και τίποτα άλλο όσον αφορά τους μελισσοκόμους, τίποτα. Στα κάγκελα και οι μελισσοκόμοι, για μας λέει τσιμουδιά. Τίποτα δεν ακούστηκε. Πω, τι είναι αυτό που μου δείχνετε, χαλάστηκα τώρα. 6:29. Yeah, το είδες, τη φωτογραφία, το Λεβέντη, το παλίκαρο που μας έστειλε 6:29. Έλα τώρα λίγο να γελάσουμε. Καλά, για να κλάψουμε όμως είναι το βίντεο που ανέβασα στο site του ραδιοφώνου και στο σελίδα μας στο Facebook, στην Ισπανία, καρναβαλικές εκδηλώσεις, 9χρονα, 10χρονα, μέχρι και 2χρονα αγοράκια, ντυμένα γυναικεία, όχι απλώς φόρεσαν ένα φορεματάκι, φόρεσαν ζαρτιέρες, τους φόρεσαν αξεσουάρ που παραπέμπουν στο σεξ και παρήλασαν τα μικρούλια, ναι, και επεφημούσε το πλήθος, δεν ξέρω.
τι σκέφτεστε βλέποντάς το. Μπορείτε να το δείτε αν δεν έχετε παρακολουθήσει ακόμη το βίντεο στη σελίδα μας focusfm.gr και στη σελίδα μας στο Twitter, στο Facebook. Αυτά έρχονται από εδώ και πέρα. Αυτά θα ζήσουμε και θα είναι μια κανονικότητα, σου λέει. Και θα είσαι εσύ ο συντηρητικός που θα τολμήσεις να πεις ότι δεν σου αρέσει αυτή η εικόνα. Να βλέπεις αγοράκια 2, 3 και 4 ετών με ζαρτιέρες. Με. Λοιπόν, το θέμα το μεγάλο είναι, και γι' αυτό ξεκίνησα την εκπομπή, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι θα αποφασίσουν οι αγρότες. Συσκέψεις και σήμερα και αύριο οι τελικές αποφάσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή από Βιωτία, όπως προανήγγυλα νωρίτερα, ο κύριος Γιάννης Βάγκος. Χαιρόμαστε που είστε έστω και τηλεφωνικά μαζί μας. Κύριε Βάγκο, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Βάγκο. Εδώ στον αγώνα, είναι λίγο δώρικα, αλλά εδώ κρατάμε στο κάστρο Βιωτία. Βιωτία. Πώς σας βρίσκει η επόμενη μέρα? Απογοητευμένους, δυσαρεστημένους, οργισμένους? Τι σκεφτόσαστε? Ενωμένους πάνω απ' όλα. Ενωμένους πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το κυριότερο. Με αυτό θέλω να ξεκινήσω. Ναι. Αυτό είναι ότι μετά από... αύριο έχουμε μια συνάντηση το μεσημέρι 12 η ώρα στον Παλαμά. Ναι. Όσα μπλόκα είναι στον δρόμο, δηλαδή και όσοι ήταν στην... τέλος πάντων και μέσα στην... μέσα στο Μαξίμου. Εκπρόσωποι δηλαδή από όλη τη χώρα. Από όλη τη χώρα αυτό. Ναι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι από την Πελοπόννησο, να είναι από 4-5 τη Στερεά, ο άλλος από τη Θεσσαλία. Μακεδονία, Θράκη. Ναι, τη Θράκη. Το θέμα είναι ότι βρήκαμε έναν άνθρωπο, κυρία Μποτίτση, ειλικρινά, που απορούμε για αν θέλει παραγωγή στη χώρα. Παραγωγή εννοώ αν θέλει καλαμπόκια, βαμβάκια, αν θέλει ρύζια, αν θέλει μεγάλες καλλιέργειες, αν θέλει περιβόλια, αν θέλει θερμοκήπια. Δεν ξέρουμε τι θέλει. Μας ήρθε σαν ένας άνθρωπος που ενδιαφερότανε μόνο και μόνο... δηλαδή ένα παράδειγμα να σας πω. Ναι. Ότι θα πάρετε αυτό το πρόγραμμα για την ενέργεια, για το ρεύμα. Δηλαδή αν είσαι καλοπληρωτής... Ναι. Πώς σου κάνει να ξυπνάει 4 ώρα το μεσημέρι μια κοπέλα και σου λέει βγήκε ένα καινούριο πρόγραμμα από το ΧΥΠΣΥ πάροχο? Ναι. Δηλαδή είσαι καλοπληρωτής 10 λεπτά. Mm-hmm. Μπαίνεις σε ρύθμιση 11 λεπτά. Δεν μπορείς να το αποπληρώσεις έξω από την εταιρεία. Mm-hmm. Χάνεις το πρόγραμμα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ξέραμε αν ήταν ο πρωθυπουργός ή αν ήταν πολιτής εταιρεία. Με συνέχεια να μας λέει, σαν να μην θέλει να χάσει με τίποτα, να μην χάσουν χρήματα αυτές οι εταιρείες. Πώς σας... Να σας πω ένα παράδειγμα. Θυμόσαστε πριν μια εβδομάδα που βγήκε και είπε ότι θα μας δώσει φωτοβολταϊκά για τους αγρότες. Ναι. Φωτοβολταϊκά για τους αγρότες θα μας δώσει, εάν και εφόσον, προσέξτε, θα φτιάξει ο Γιάννης ο Βάγκος ένα φωτοβολταϊκό για την πομόνα του, για την αντλία του να ποτίζει, τέλος πάντων για το θερμοκήπιό του, mm-hmm. να δίνει όλο το χρόνο ρεύμα στον κάθε πάροχο, δηλαδή στο δίκτυο, και εάν θα παίρνει αυτό το ρεύμα ο πάροχος και μετά μέσα στον πάροχο θα τα επιστρέψει το κράτος στους αγρότες, που λέει αυτό το πλαφόν στα 10 λεπτά, στα 11 και στα 12. Mm-hmm. Δηλαδή η δικιά μας ενέργεια θα την παίρνουν οι πάροχοι να την κάνουν ό,τι θέλουν και μετά θα έρχεται το κράτος και θα λέει μέχρι 30% θα έχει το πλαφόν αυτό. Δηλαδή είναι χρυσό deal των εταιριών από τους αγρότες με μπροστινή την κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Ειλικρινά, δηλαδή κοιτιόμασταν στα μάτια. Τι μας έλεγε τώρα? Πρωθυπουργός είναι, δεν ξέρω τι είναι. Ή ένας πολύ 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 καλός δικηγόρος αυτών των εταιριών. Από εκεί και πέρα για το πετρέλαιο, 1 ευρώ το στρέμμα και βγαίνουν παντού και λένε 82 εκατομμύρια και 82 εκατομμύρια. 1 ευρώ το στρέμμα επιστροφή φόρου πετρελαίου το χρόνο. Και τι μας πέρασε για Ρωμά, να περιμένουμε στα φανάρια ή έξω τα σούπερ μάρκετ.
Ουσιαστικά... Του λέγαμε για τις ελληνοποιήσεις. Του λέγαμε ότι κατρακυλάει η κτηνοτροφία. Το γάλα τεινάζεται στον αέρα. Θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε. Πότε θα το δείτε? Για τις πληρωμές, για τις πληρωμές. Ναι, γι' αυτά τι απάντησε? Τίποτα δεν απάντησε. Τίποτα δεν απάντησε όσο απαντήσατε εσείς. Όλα θα τα κοιτάξουμε. Πότε θα τα κοιτάξουμε? Ουσιαστικά δηλαδή οι ανακοινώσεις που έγιναν ήταν για το ρεύμα, το οποίο ένα επικοινωνιακό ρεύμα, ήταν μια φούσκα όλο αυτό από ό,τι λέτε, και για το πετρέλαιο που και από εδώ δεν βγαίνει κάτι, και όλα τα άλλα δεν τα αγγίξαμε καν. Ναι, τίποτα δεν αγγίξαμε. Το πετρέλαιο είναι αυτό που παίρναμε το μισό τα τελευταία δύο χρόνια και το πουλάνε ως καινούργιο ότι δώσαμε. Το ρεύμα είναι αν φτιάξουμε φωτοβολταϊκά και δίνουμε τζάμπα ρεύμα στις εταιρείες να μας τα δώσουν πίσω. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Δηλαδή, πάνω απ' όλα να κερδίσουν οι τέσσερις πάροχοι ενέργεια. Και είπαμε γιατί τεινάχθηκαν οι επιδοτήσεις στον αέρα. Λέει εμείς τα λεφτά τα φέραμε. Ποιος τα έκλεψε, λέμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Δηλαδή εσείς τα φέρατε, εμείς γιατί δεν τα πήραμε? Με οικολογικά σχήματα δεν ήταν έτοιμος ο ΟΠΚΕΠΕ, δεν καταλάβα, θα αλλάξουμε τον ΟΠΚΕΠΕ, θα βάλουμε και άλλον πρόεδρο τώρα στον ΟΠΚΕΠΕ. Προσέξτε να δείτε. Δηλαδή όλα θα αλλάζουμε και η παραγωγή στον αέρα. Τι να σας πω τώρα, γι' αυτό εμείς μετά από αυτή την απόφαση, επειδή είμαστε κοντά από την Αθήνα, είμαστε 100 χιλιόμετρα, ναι, από 4 η ώρα το μεσημέρι μέχρι 8 κλείνει η Εθνική. Δηλαδή τουλάχιστον να ξέρει ότι δεν έχει να κάνει με νοικοκυρέους, με κάποιους σοβαρούς απέναντι. 2 με 8 είπατε? 4 με 8, 4 η Εθνική στο ύψος του Κάστρου, στο 100 χιλιόμετρο Αθηνών Θεσσαλονίκη. Για την ακαρπία που τεινάχθηκαν στον αέρα ολόκληρες περιοχές, όπως είναι η Χαλκιδική, όπως είναι η Καλαμάτα, όπως είναι η Στυλίδα. Μηδέν εισόδημα. Ο νομός Θεότιδος εδώ δίπλα έχασε 150 εκατομμύρια από την παραγωγή του. Μηδέν εισόδημα. Λέει τι να κάνουμε, λέει κλιματική αλλαγή. Δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχει αγρότης ή αν δεν υπάρχει. Είναι όλος ο πρωτογενής τομέας, κύριε Βάγκο, όλος ο πρωτογενής τομέας. Και γεωργία, αγρότες, κτηνοτρόφια, λύση, μελισσοκόμοι επίσης, πολύ απογοητευμένοι στο πλευρό σας και αυτοί ξεκίνησαν μαζί σας τις κινητοποιήσεις τους. Τίποτα για μας, εμείς είμαστε, λέει, αόρατοι, ούτε καν. Δεν υπάρχει διάθεση. Λένε η ακρίβεια του 70%. Το 70% τρώει το μισθό, το σούπερ μάρκετ. Κάντε κάτι κάθε μήνα 7% και 7%. Και με λίγα λόγια ότι φταίμε εμείς, ότι έχει περιθώριο και τα πληρώνουμε. Ότι θα την πατάξουμε, θα την κάνουμε. Και με λίγα λόγια ότι υπάρχει ακόμα, πώς να μας το πω, λίπος στους Έλληνες. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι σε μια άλλη πλευρά της χώρας. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα κάνετε πίσω. Είστε έτοιμοι για μετοπική, γιατί και η κυβέρνηση διαμηνεί. Τουλάχιστον από εμάς θα φτάσουν στην Αθήνα. Ναι. Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι που λέει ο λόγος εδώ, γιατί κάποιοι αστυνομικοί είναι και αγρότες, έχουν τα χωράφια τους από τον πατέρα τους και από τις δύο όλα αυτά. Λέει Γιάννη, οι εντολές είναι πολύ σκληρές, γιατί φοβούνται μη χάσουν το θρόνο. Ο θρόνος τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει η παραγωγή, κύριε Ποτήτη. Ο θρόνος. Αυτό είναι το ζητούμενο, λέτε. Δεν είναι τίποτε άλλο. Ο θρόνος, οι τέσσερις εταιρείες και τέσσερα κανάλια που μας βοηθάνε. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, κάποιοι ζάμπλουτοι να ζουν στο Μπάντεν και όλοι οι υπόλοιποι να είμαστε στην βία εδώ. Θέλω να το καταλάβουν η Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον όσοι δεν ήταν μέσα, να καταλάβουν ότι μέρες μετράνε στα χωράφια τους. Με αυτή την ενέργεια και έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το μέλλον για τα 3-4 χρόνια. Όλο το περιβόλι της Χαλκιδικής θα το πάρει μία εταιρεία με τις πλάτες αυτών των ανθρώπων. Και θα πάνε αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι εργάτες σε αυτόν. Είναι σε ένα πολύ καλό σχεδιασμένο, ένα σχέδιο πολύ καλά στημένο. Θα φύγεις από μόνος σου, δεν θα μπορείς να είσαι βιώσιμος. Μου γράφουν ακροατές τώρα, γιατί δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Βάγκο, αυτή τη στιγμή. Μαζί σας ο κόσμος, το ξεκαθαρίζω. Γι' αυτό στέλνει και μηνύματα έτσι αλληλεγγύης. Συνεχίστε, αλλά ωστόσο λένε ότι δεν καταλαβαίνετε ότι εκτελεί εντολές από Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκάθαρα. Και εμείς δεν πρόκειται να κάνει δηλαδή κάτι. Δηλαδή, τη ζωή μας πάει τέλος. Συγκλείσαμε στα 45 μας και στα 40 μας.
επειδή ήρθε μια εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κύριο Μητσοτάκη ότι εξαφάνισε τους. Εντάξει, να μας εξαφανίσει δηλαδή. Εσείς τι θα κάνει. Μέχρι τέλους, θα πάτε μέχρι τέλους λέτε. Εντάξει, μέχρι να δικαιωθείτε, να έτσι. Ότι δεν έχει να κάνει με κουτούς. Τουλάχιστον να ξέρει ότι κάποιοι δεν είναι έτσι όπως νομίζει αυτό. Άρα. Ειλικρινά. Άρα, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ούτε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε και τα μηνύματα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τον υφυπουργό όσον αφορά το κλείσιμο των δρόμων, θα πρέπει να αρκεστείτε σε αυτές τις ανακοινώσεις. Οτιδήποτε άλλο φαίνεται πως είναι κόκκινο πανί για την κυβέρνηση. Είστε έτοιμοι για όλα. Θα ήθελα να πιστέψω ότι δεν θα δούμε. Είναι ναι. Η προστασία αυτινών των εταιριών. Μην χάσουν αυτές οι εταιρείες χρήματα. Μάλιστα, η προστασία τους πάνω απ' όλα λέτε. Ναι. Mm-hmm. Θέλω ένα μήνυμα να στείλετε προς τον κόσμο. Σας ακούει πάρα πολύ κόσμο. Ότι με λίγα λόγια. Και από τον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο. Που ήρθανε στην έκθεση, που θα πάνε στην Αθήνα, που είναι στο δρόμο, mm-hmm. είναι για την ακρίβεια. Ότι πρέπει να ζήσει μεσαία τάξη, μεσαία αγροτιά. Ο άνθρωπος αυτός που παλεύει με τα 200-300 να μας λέει ότι έχουμε πολλά άλογα τρακτέρ σε σχέση με τη χώρα μας. Θα μας πει δηλαδή και πόσα άλογα θα χρειαστεί να οργώσουμε το χωράφι μας. Ότι έχουμε μεγάλα τρακτέρ. Να. Δηλαδή τι πρέπει να γυρίσουμε τα μουσχάρια. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί τόσο μίσος επειδή βγήκαν οι αγρότες στον δρόμο. Το αυτό το 41% κυρία Μποτίτη τους αυτοκράτορε. Καβαλημένο καλάμι. Ποιοι είστε εσείς που βγήκατε στον δρόμο. Δηλαδή τους χαλάσαμε τόσο πολύ τη μαγιά. Ποιοι είστε εσείς και δεν μας ρωτήσατε. Εμείς γι' αυτό έβαλε και την Πασεγιάς μέσα που βγήκε και είπε μετά με σκυμμένο το κεφάλι όλα καλά τα βρήκαμε. Να. Δηλαδή θέλουν να συνομιλούν μόνο με σκυφμένα κεφάλια και όλα ναι. Κάτι που δεν είστε διατεθειμένοι να το κάνετε. Όχι κύριε Αποτήτη. Συνεχίζετε και θέλετε στο πλευρό σας όλους τους Έλληνες. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ. Γιατί αφορά όλους. Αργά ή γρήγορα θα το καταλάβουν ακόμη και αυτοί που αρνούνται, κύριε Βάγκο, ότι όλους μας αφορά αυτό το θέμα. Μπορεί να μας αγγίζει τώρα, αλλά... Η πιο σκληρή μορφή βίας είναι να υπολογίζεις μέσα στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ πόσα χρήματα έχεις και τι πρέπει να αγοράσεις. Αυτή είναι η πιο σκληρή μορφή βίας. Δηλαδή να έχεις 17 ευρώ και να τα κοιτάς για να κάνεις πρόσθεση με το μυαλό. Για ποιο λόγο? Για να προστατεύσεις 4 ανθρώπους που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Εσάς παρακαλώ, στο τρακτέρ και στο δρόμο. Μάλιστα. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη καλά. Και κουράγιο, κύριε Βάγκο. Θα τα λέμε ούτως ή άλλως, μιλάμε καθημερινά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ακούσατε λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα, καμία σκέψη, δεν κάνουν πίσω οι αγρότες, αυτό που θέλουν είναι να μην έχουν διαρροές και επίσης την αλληλεγγύη του κόσμου. Γιατί μας αφορά όλη αυτή η κατάσταση. Έχει να κάνει και με τον δημόσιο υπάλληλο, αγγίζει και αυτόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίρνει φωτιά το σπίτι του διπλανού και να μην μας επηρεάσει, να μας αφήσει, μπορεί να μην καταστραφεί, να μην γίνει παρανάλωμα του πυρός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν οι στάχτες, να μην μας ενοχλήσει κάτι. Στάνταρ. Οπότε ας δείξουμε αλληλεγγύη, ας μην γκρινιάζουμε, γιατί ακόμη, ξέρετε, είναι καλό το γεγονός ότι ταχθήκαμε και φαίνεται και σε δημοσκοπικές έρευνες όλο αυτό στο πλευρό των αγροτών. Αλλά μέχρι στιγμής δεν είδαμε κλείσιμο των αγροτών, των δρόμων, δεν ταλαιπωρήθηκε, δεν χάλασε η καθημερινότητά μας. Ωστόσο τίποτα δεν κερδίζεται έτσι, το ξέρουμε όλοι. Χρειάζεται επιμονή. Στα δύσκολα πρέπει να βάλουμε πλάτη. Από εδώ και πέρα να μας δω. Μας αφορά όλους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ή άμεσα ή έμεσα.
όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Βάγκος, βία είναι όταν μετράς τα σέντ στο πορτοφόλι σου. Ναι. Απόστολέ μου, δεν μπορώ δυστυχώς, αν θέλεις μηνυματάκι γράψε μου, ναι, γιατί είδα ότι έκανες μια κλίση, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή την στιγμή. Ίσως αν μείνει χρόνος να σας ακούσω, τα χαιρετίσματά μου και στην Βαλεντίνη. Όλοι μαζί μας γράφει η Δέσποινα, η μαχητική, η μαχήτρια από την Αθήνα. Ας ενωθούμε, λέει, να τους δείξουμε τι αξίζουμε, έτσι είναι. Γροθιά κάνει τη διαφορά. Για τη μείωση του ΦΠΑ είναι επιτακτικό μου γράφετε. Ο Πασχάλης αναφέρεται στο θέμα στο οποίο προαναφέρθηκα για τα παιδάκια εκεί στην Ισπανία. Με την καρναβαλική παρέλαση και τις ζαρτιέρες. Αγοράκια παρεμπιπτόν τους, έτσι. Ναι, φυσικά και παραπέμπουν σε παιδεραστία. Μάλλον τους ανοίγει την όρεξη όλο αυτό, Ιωάννα μου, θα συμφωνήσω. Γλυκιά μου Θάλια, να είσαι καλά. Αφού είναι ο Έλληνες έπαψαν να είναι αυτοί που είναι μπροστά στους αγώνες, ας μιμηθούν τους Ευρωπαίους τουλάχιστον. Την Νικολέτα μας που μας ακούει από την Κόρινθο, τα χαιρετίσματά μας. Εντάξει, εκφράζονται και διαφορετικές απόψεις. Να σε καλά, Γιάννη μου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετρά να δούμε λίγο τα της ακρίβειας με την τσέπη μας τι γίνεται. Γιατί εκτός από το θέμα των αγροτών που μας αφορά, επαναλαμβάνω, άμεσα, μας αγγίζει, θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουν μονοπολίσει την επικαιρότητα και άλλα θέματα. Το θέμα πάντως της οικονομίας, του πόσο κοστίζει σήμερα ένα κιλό ελαιόλαδο και που θα φτάσει μέσα στο επόμενο διάστημα, φαίνεται να μην μας απασχολεί. Δεν απασχολεί τα μέσα εμάς, για τα καλά μας καίει. Οπότε θέλω να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Τσιαμτσίκα, αλλά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ στον Focus FM 103.6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, την αγάπη μας στους Έλληνες του εξωτερικού. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο Focus FM 103.6. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Πολλά τα μηνυματάκια σας, τα χαιρετίσματα επίσης στην Χρυσαυγή από Γερμανία. Μας ακούει, αλλά θλίβεται, μας γράφει για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, κυρίως με τους αγρότες μας. Σε μένα δεν βγαίνουν τα ονόματα, ο Γιώργος τα βλέπει όμως, οπότε 743 χαιρετίσματα, καλημέρα στην όμορφη φωνή όλοι στο δρόμο και απέτηση να παραιτηθούν οι κυβερνώντες, μου γράφετε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Γιάννα από Κομωτινή μας ακούει. Στην φίλιό μας, δυστυχώς έκαναν τα πάντα, μας γράφει, να χωρίσουν τον κόσμο, καθένας να βλέπει μόνο τη δικιά του ζωή, τα προβλήματά του και οι άλλοι το δρόμο τους. Εξοργισμένη δηλώνει επίσης ο Απόστολος
Α, οκ. Okay. Δεν πειράζει. Είμαστε στον σωστό δρόμο, η Ελλάδα και όλος ο κόσμος στα καλύτερά της. Ναι, με σκοπτική διάθεση, ηρωνικά το γράφει, το αντιλαμβάνομαι, να είσαι καλά. Τα χαιρετίσματά μου και σε μένα 301. Δεν ξέρω, ακροάτρια, ακροατής. Ο Γιώργος ξέρει, αλλά δεν μιλά. Στην Κατερίνα μας, ο κόσμος τώρα είναι η στιγμή να δείξει την αλληλεγγύη του. Μου γράφεται, θέλω να τονίσω κάτι επειδή εργάζομαι στον χώρο και γνωρίζω κάθε προϊόν πριν μπει στο ράφι θα ανατιμηθεί έως και 5 φορές πάνω, μας γράφει ο Πασχάλης. Είναι γνώστης του αντικειμένου από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε ναι, το κρατάμε και δίνουμε τροφή στον Νίκο Τσιαμτσίκα που περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για το πρώτο σχολείο σου. Τι κάνεις Νίκο, είσαι καλά? Καλημέρα, όλα καλά. Τι να πούμε βρε παιδιά, εδώ έχουν φάει, είναι στον δρόμο γιατί, για τις ζωές τους, για το μέλλον των παιδιών τους, και εκείνο που δεν καταλαβαίνουν εμείς οι καταναλωτές είναι ότι η ίδια μοίρα που έχουν οι αγρότες έχουμε και εμείς. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να τους συμπαρασταθούμε. Πολύ γιατί, σωστά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν εισάγονται τα προϊόντα από το εξωτερικό και από, ιδιαίτερα από τρίτες χώρες η μισή τιμή, μη ανταγωνιστικά, όταν εισάγουμε από την Ουκρανία χωρίς δασμούς και έρχεται ας παράδειγμα κάτι το στάρι εδώ πέρα, mm-hmm. από το οποίο γίνεται και το ψωμί, και βλέπουμε ότι ούτε οι τιμές βελτιώνονται, ενώ καταστρέφονται οικονομικά οι παραγωγοί σταριού στην Ελλάδα, όπως κάνουν οι Πολωνοί. Οι Πολωνοί τι κάναν? Στηθήκανε στα σύνορα που ερχόντουσαν οι Ιταλίκες από την Ουκρανία, τις αφήναν να περάσουν μέσα και μετά τις ανοίγαν και εκεί είχαν το στάρι που μετέφεραν. Ναι. Γιατί πρόκειται για τη ζωή τους. Και εμείς εδώ πέρα δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχουμε καταλάβει καν τι μας συμβαίνει. Εκείνο που μας συμβαίνει είναι ότι δεν ενδιαφέρονται ούτε για μας ως καταναλωτές, αλλά ούτε για τους αγρότες που παράγουν αυτά που τρώμε, αυτά που καταναλώνουμε. Και όταν μιλάμε για επικείμενη επισητιστική κρίση, δηλαδή τι πρέπει να κάνει, να βγάλει η μαλλιά η γλώσσα μας, δηλαδή πόσες φορές πρέπει να το πούμε, ότι όταν κανείς πειραματίζεται με τη ζωή της αγροτιάς και δεν ικανοποιεί κάποια αιτήματα που είναι βασικά για να υπάρξει παραγωγή, να υπάρξουν τρόφιμα στο πιάτο, δεν θα υπάρξουν τρόφιμα στο πιάτο. Πώς θα τραφεί, δηλαδή, είναι το ζητούμενο και το ερώτημα ο Έλληνας, αν δεν έχουμε τον πρωτογενή τομέα ικανοποιημένο, αν δεν είναι ενεργός ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, τι θα περάσουμε στις, όχι θα περάσουμε, ήδη έχουμε περάσει στις εισαγωγές, αλλά θα πληρώνουμε πόσες φορές πάνω για να προτιμήσουμε τα τουρκικά, λέω τώρα ενδεχομένως, ή από Βουλγαρία τουρκικά, προϊόντα, ή από οπουδήποτε προέρχονται. Προϊόντα τα οποία δεν υπέκυνται στους περιορισμούς ασφαλείας στην καλλιέργειά τους. Άρα δεν στηρίζουμε ούτε τη χώρα μας, ούτε νοιαζόμαστε, όπως πολύ ορθά είπες, τον Έλληνα, γιατί αυτό γίνεται. Όταν, απλά το θέμα είναι και θέμα ασφάλειας πια. Δηλαδή δεν είναι και μόνο. Και αυτό, φυσικά. Είναι θέμα ασφάλειας των τροφίμων στις τρίτες χώρες. Δεν υπάρχουν οι περιορισμοί, ας πούμε, για το Roundup στην καλλιέργεια ή άλλα δηλητήρια που βάζουν οι Τούρκοι. Ναι, ναι. Και εμείς είμαστε στην σίγουροι. Στην καλλιέργεια της πατάτας ή στην καλλιέργεια της ντομάτας. Ναι. Λοιπόν, αυτά φτάνουν στο πιάτο μας. Ναι. Έχουμε κάνει αμάν, οι Έλληνες έχουμε υποστεί πάρα πολλά. Και το πρώτο πράγμα στο οποίο υποκύμεθα είναι η αγροτική πολιτική. Υπάρχουν περιορισμοί στην καλλιέργεια. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό για να σμπρώξουν να εξάγουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να υπάρχει ένα ικανοποιητικό έσοδο, επειδή υπάρχουν περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλο στόχο. Έχει στόχο συγκεκριμένο και πάλι δεν τα κατάφερε. Γιατί είδαμε ότι στον δρόμο δεν είναι μόνο οι Έλληνες αγρότες. Αντιθέτως, εκείνοι που σύραν το χώρο είναι οι Γερμανοί, είναι οι Βέλγοι, είναι οι Γάλλοι, είναι οι Ισπανοί, είναι οι Πορτογάλοι. Δηλαδή είναι χώρες παραγωγικές, οι οποίες από ό,τι φαίνεται έχουν στραφεί σε άλλο τρόπο. Δεν ξέρω τι θέλουν να μας ταΐσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουν βάλει την πράσινη ατζέντα και λένε ότι ξέρετε τι, η καλλιέργεια των βοηδών βλάπτει γιατί παράγεται μεθάνιο και ενισχύουμε την τρύπα του όζοντος. Και τέτοιες αηδίες, εν πάση περιπτώσει. Με αποτέλεσμα να κάνουμε τι, να πολεμήσουμε την κτηνοτροφία όπως την ξέρουμε, την αλληλεία, να καταργήσουμε τους ψαράδες.
να μην τρώμε ψάρια, να μην τρώμε κρέας, να μην τρώμε λαχανικά. Τι θα τρώμε δηλαδή τα αποξηραμένα σκουλίκια του Nicolas Gates, τα οποία λένε φάρμες τροφίμων και σε μια έκταση 10 τετραγωνικών, ας πούμε, μπορούν να καλλιεργήσουν πρωτεΐνη που να τα εστί μια ολόκληρη χώρα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι για αυτούς είναι τεράστιο το κέρδος και δεν χρειάζεται να πληρώσουν ούτε φάρμες, ούτε αγρότες, ούτε μεταφορικά, ούτε τίποτα. Δηλαδή θα φτάσουμε σε σημείο να τρεφόμαστε όπως τρέφονται οι αστροναύτες μέσα στα αστρόπλια τους, στους πυράβλους που τους στέλνουν στο διάστημα. Ναι, ίσως αυτός είναι ο στόχος. Θα περιέχει πρωτεΐνες, θα κατεβάζουμε ένα χάπι με μια γουλιά νερό και αυτό και θα τελειώσαμε, είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Όταν το οικογενειακό τραπέζι γίνονται, είναι αυτό που ενώνει την οικογένεια, Νίκο. Για να... Είναι ιερό το τραπέζι. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται αλλού, αλλά στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, στα νησιά μας, το Σαββατοκύριακο, ειδικά τις μέρες που ίσως να μην εργάζονται ο πατέρας ή η μητέρα ή τα παιδιά, στο τραπέζι κάθονται με τις ώρες οι άνθρωποι και συζητάνε. Εκεί ενώνεται η οικογένεια. Ακριβώς, το τραπέζι είναι ιερό. Ακριβώς, και εν πάση περιπτώσει, μέσα και μιλάμε για το τραπέζι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με όλα αυτά και με αυτά, ξεχάσαμε και το θέμα της ακρίβειας. Μα το αυτό έλεγα, εξακολουθεί ναι, να είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι αυτό για τον Έλληνα. Και δεν έχει γίνει τίποτε, μα τίποτα τους τελευταίους μήνες προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, βλέπουμε μόνο να αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων, βασικών προϊόντων. Κατά μέσο όρο 9,2. 5,7 ως 9,2, 75% του τροφίμου που βάζουμε στο καλά του καταναλωτή. Από την πρώτη κιόλας. Από τον πρώτο μήνα, από τον Γενάρη του 2024. Και βάζει το Φλεβάρι, ούτε το 5% άλλη απάτη αυτή. Να δείτε τώρα να πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και να τραβάμε το ταμπελάκι που λέει προσφορά και από κάτω, η τιμή που είναι από κάτω, να είναι ακόμα χαμηλότερη. Τι σώει προσφορά είναι όταν προσφέρεις, ας πούμε. Όχι, το έχουμε πει. Ένα πακέτο μακαρόν που το δείξεις 60 λεπτά, όταν το έχεις 55 πριν. Ναι, σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε δηλαδή περίπτωση. Εδώ η εξαπάτηση του καταναλωτή και κάθε κουτοπονηριά που μπορεί να σοφιστεί το λιανεμπόριο, κάθε κουτοπονηριά. Δεν απειλείται κάνει, ούτε από πρόστιμα μπορεί, ούτε από ελέγχους, οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι. Σας λέω, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν θέλουν να κάνουν έλεγχο, δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν να κάνουν έλεγχος, διότι δεν θέλουν να τα ανασπάσουν αυγά. Η κυβέρνηση που κυβερνάει σήμερα την Ελλάδα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση η οποία τα έχει βρει με τους ολιγάρχες. Τα έχει βρει με τα καρτέλ, τα έχει βρει με τους λαθρεμπόρους πετρελαίου, τα έχει βρει με όλους όσους καταδυναστεύουν τις ζωές μας. Στην πράξη, με στοιχεία. Με στοιχεία και τα βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τραπέζι μας. Είναι και η συνέστηση ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Είναι και η συνέστηση ότι κάποιοι πολιτικοί κρύβονται πίσω από την ασυλία τους. Κάποιοι πολιτικοί που έχουν λερώσει με αίμα τα χέρια τους. Που έχουν ζωές ανθρώπων στο λαιμό τους πάρει. Και δεν αποδίδει τη δικαιοσύνη. Βλέπουμε σήμερα, μάλλον θα πάρθει απόφαση αν δεν λήφθηκε ήδη, και αυτό είναι το μόνο θετικό που ακούσαμε τα ταυτάκια μας και γλυκαθήκαμε λιγάκι σαν Έλληνες πολίτες, ότι μπορεί να γίνει ψηφοφορία για το νομοσχέδιο για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, μπορεί να γίνει με ονομαστική ψηφοφορία. Ναι, να ξέρουμε ποιοι βουλευτές ψήφισαν ναι σε αυτό το πράγμα που καταστρέφει την οικογένεια στην Ελλάδα. Αυτό το νεωτερισμό λες και δεν είχαμε άλλα προβλήματα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ενίκιο μας, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους φόρους μας. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα τρόφιμά μας κάθε μέρα και εκείνο που μας ενδιαφέρει και μας το είναι τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Και να καταστεί η γυναίκα σαν μηχανή που θα παράγει παιδιά για να αγοράζουν οι εύπορες οικογένειες των ομοφυλόφιλων, οικογένειες εισαγωγικά. Και ο Ιερώνυμος, ποτέ... να το αναφέρω, ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία με αφορμή. Ο Κυριάκος Πελόπουλος παλεύει από την αρχή, παλεύει από την πρώτη στιγμή. Αλλά, ναι, και ζητάει, ναι, και να δείτε που τελικά εισακούστηκε, γιατί από ό,τι βλέπω. Και ο Ιερώνυμος τώρα το στριψε και λέει τώρα να γίνει την, ναι, ψηφοφορία. Ζήτησε ονομαστικά τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Ναι, ναι. Εδώ, ποιος εδώ έλεγε το ζητούμενο. Μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος φώναζε. Άνοιξε τον δρόμο. Σιωπή, μην ενοχλήσουν με τα αφεντικά. Μην ξυπνήσουν τα αφεντικά. Ό,τι πουν τα μεγάλα αφεντικά. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς θα υποθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο και γι' αυτό το θέμα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε, ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής. Να είσαι καλά. Τα χαιρετίσματα και από τους ακροατές μας. Την αγάπη τους. Γεια.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι χονδρέμποροι αγοράζουν το ελαιόλαδο σε κιλά, αλλά πουλάνε σε λίτρα. Αφήνω σε εσάς να δείτε πόσο είναι το κέρδος. Όλα τα υγρά μετριούνται σε λίτρα, εκτός όταν πηγαίνετε στο βενζινάδικο και ζητάτε 20 κιλά πετρέλαιο. Πάω πάσο, γράφει ο Ντίνος. Είσαι σε έναν οργανισμό που έχει στόχο να σε καταστρέψει και εσύ τι κάνεις, συζητάς μαζί τους, γράφει με νόημα ο Γιώργος. Μας κυβερνούν δυνάστες, αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς τους ψηφίζουμε και για αυτό το λόγο ίσως καλά μας κάνουν. Τι άλλο να γράψω, τι άλλο να πω, αναφέρει ο 270. Να λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα σ' όλο τον κόσμο. Σόβα, θα το πω, γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευδιά. Στα κρίζα όνειρά μου η ξαστεριά. Εδώ είχαμε να ακούσουμε πάριο, αγάπη εσύ. Τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευδιά. Στα κρίζα. Έτσι αποφάσισε ο Γιώργος να σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Λόγω της ημέρας, λέει. Αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσω από τη ζωή. Εξαιρετικό τραγούδι. Σας χαιρετούμε, σας αποχαιρετούμε λοιπόν με αυτό. Ακολουθεί ο Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Ήταν κοντά σας η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης. Αύριο ναι, δεν θα είμαι εδώ, θα απουσιάζω. Υπάρχει λόγος, πολύ καλός λόγος. Οπότε θα μου επιτρέψετε. Η πολύ καλή συνάδελφος, η Πέγκη Τσαμπουράνη, θα είναι μαζί σας. Την ευχαριστώ εκ των προτέρων για την αναπλήρωση. Οπότε Τετάρτη, Πέμπτη, την Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Τα φιλιά, την αγάπη μου, να είστε καλά. Να λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα, σ' όλο τον κόσμο θα το πω. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευδιά. Στα κρίζα όνειρά μου η ξαστεριά. Και μάνα κι αδερφή μου κι αγάπη εσύ. Τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευδιά. Στα κρίζα όνειρά μου η ξαστεριά. Και μάνα κι αδερφή μου κι αγάπη εσύ. Τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευδιά. Στα κρίζα όνειρά μου η ξαστεριά. Και μάνα κι αδερφή.